Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πού θα πάει η κατάσταση με την Τουρκία? Έχουμε στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Δρόσο, υποπτέραρχο εναποστρατεία, τη βοήθεια του οποίου θα ζητήσουμε για να καταλάβουμε πού μπορεί να καταλήξει όλη αυτή η ιστορία, κύριε Δρόσο. Καλώς ήρθατε στο Μιλτέρ. Καλησπέρα σας, κύριε Καρβουνόπουλε. Η οποία μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες και μας ταλαιπωρεί και οικονομικά και κοινωνικά, θα έλεγα, καθώς είναι ένα άγχος το οποίο έχει προστεθεί στα πολλά άλλα άγχη που έχουμε ως πολίτες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα με την εικόνα που εκπέμπει η Τουρκία, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Από τη μία βλέπουμε μια χώρα η οποία είναι σαν, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, σαν να έχει κόψει αλυσίδα. Έχει ανοίξει μέτωπα παντού, ειδικά με τη Δύση και ειδικότερα με την Γαλλία. Από την άλλη, από παντού μας έρχονται πληροφορίες ότι η οικονομία της είναι ένα βήμα πριν την απόλυτη κατάρρευση. Έχετε βγάλει συμπέρασμα, πρόκειται για στρατηγική του Ερντογάν ή απλά για ένα μείγμα αλαζονίας και έλλειψης ψυχραιμίας? Όπως είχαμε αναλύσει, κύριε Καρβουνόπουλε, και στην προηγούμενη συνέντευξη, ο Ερντογάν είναι ένας ηγέτης οπωσδήποτε που έχει υψηλή στρατηγική. Είναι ηγέτης με τη στόφα, θέλετε, του παλαιού ηγέτη. Πέραν όμως από αυτό, όλοι αυτοί οι ηγέτες συνήθως πάσχουν από ένα σύνδρομο, όπως σωστά είπατε, της αλαζονίας. Όταν βγαίνει ο Ερντογάν και λέει ότι χαιρετίζω όλους τους μουσουλμάνους από την Μπουκάρα ως την Ανδαλουσία, τι σημαίνει αυτό? Η Μπουκάρα είναι στο Ουσμπεκιστάν. Σημαίνει ότι θέλει και θέτει τον εαυτό του ως ηγέτη και της αναβίωσης ενός Ισλαμικού Χαλιφάτου, το οποίο αυτό Χαλιφάτου θα έχει προεξάρχουσα δύναμη την Τουρκία και ως βασική περιφερειακή δύναμη και βεβαίως δευτερευόντως όλους τους άλλους. Οι Άραβες οπωσδήποτε θα έχουν ρόλο πιο πίσω. Είναι πράγματι οι Άραβες το αντιλαμβάνονται αυτό. Εξού και όλος ο αραβικός κόσμος σύσσωμος πλέον τάσεται κατά του Ερντογάν. Πρόσφατα είχαμε τη σύναψη συμφωνίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, των Εμμύριδων των Εμμυράτων, με το Ισραήλ, χαιρετίστηκε αυτό από όλη τη Δύση και βεβαίως έκανε έξαλλο αυτό τον Ερντογάν. Να μην ξεχνάμε, τα Εμμυράτα είναι από τους σφόδρα αντιτιθέμενους αντιπάλους του Ερντογάν όσον αφορά τη Λιβύη αλλά και γενικότερα την Ανατολική Μεσόγειο. Όταν έγινε το χτύπημα αυτό στη βάση της Αλ Βατίγια στην Δυτική Λιβύη, ένας από τους πιθανούς ένας από τους πιθανούς συντελεστές οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση θεωρήθηκαν και τα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία διήθεταν μάλιστα Μιράζ 2009. Πέρα από αυτό, άλλοι πιθανοί συντελεστές της επιθέσεως ήταν η Αίγυπτος με Ραφάλ ή η ίδια η Γαλλία. Ουδέποτε έχει εξακριβωθεί επισήμως σε κάθε Άντως, περίπτωση. Κάποιος από τους τρεις. Κάποιος από τους τρεις και σίγουρα ήταν γαλλικός τύπος αεροσκάφους. Πέρα όμως από αυτό, επανερχόμεθα στον Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή μιλάει ανοιχτά και περίφραστα πλέον για ζωτικό χώρο της Τουρκίας. Μιλάμε για ένα, θα πω εντός εισαγωγικών η λέξη τέρας, το οποίο γιγαντώνεται δίπλα στην Ελλάδα. Το 1922 η Τουρκία είχε 13 εκατομμύρια πληθυσμό, η Ελλάδα είχε περίπου, με το μικρασιατικό ελληνισμό, περίπου 6,5 εκατομμύρια, το 1923, με συγχωρείτε. 100 χρόνια μετά βλέπουμε ότι η Τουρκία κοντεύει τα 80 εκατομμύρια, η Ελλάδα είναι περίπου 10 εκατομμύρια, ο πληθυσμός έχει οκταπλασιαστεί. Άρα υπάρχει ένα κράτος το οποίο βεβαίως το έχουμε αναλύσει, έχει πολλές δομικές αδυναμίες εσωτερικά. Για μένα δεν πρέπει να το φοβόμαστε, δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι αριθμοί αυτού του κράτους, ούτε το ΑΕΠ της Τουρκίας, αν θέλετε, που είναι 800 δις και της Ελλάδος σήμερα κάπου 180 δις. Δεν με φοβίζουν εμένα προσωπικά αυτά και πιστεύω δεν πρέπει και κανέναν να μας φοβίζουν όσον αφορά την χώρα μας, με την έννοια ότι δεν θα μας φιναλλαδοποιήσει η Τουρκία να καταφέρει αυτό που θέλει. Τώρα, η αλαζονία του Ερντογάν έγκυται στο εξής. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πέρα από το ότι συνεχίζει και φυλακίζει και ειδικά αεροπόρους, γιατί θεωρεί την αεροπορία ως την αιχμή του δόρατος κατά αυτού στο πραξικόπημα που έγινε εις βάρος του, δημιούργησε στην Κωνσταντινούπολη πολύ πρόσφατα. Είχαμε πει ότι έχει δημιουργήσει τους φρουρούς της νύχτας, είναι πολιτοφυλακές ένοπλες του ΑΚΕΠΕ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί στην Τουρκία που έχουν όπλα, διάφορες οργανώσεις, τόσο φίλες στον Ερντογάν όσο και αντιτιθέμενες.
Μέσα όμως από αυτούς δημιούργησε, από τους φρουρούς της νύχτας, δημιούργησε τα λεγόμενα σώματα προστασίας. Τι μας θυμίζουν οι λέξεις σώματα προστασίας? Αν πάμε στο αντίστοιχο, στην αντίστοιχη γερμανική λέξη, είναι το Schutzstaffe, τα λεγόμενα SS, ήταν οι ομάδες προστασίας. Αυτό που λέει ο Ερντογάν για ζωτικό χώρο έλεγε ο Χίτλερ Lebensraum. Το Χίτλερ όντως τον ανεχόντουσαν στην αρχή οι Δυτικοί, προσπαθώντας να τον κατευνάσουν, να τον εξευμενήσουν. Αυτός όλο και θεωρούσε πιο πολύ αυτό το πράγμα ως αδυναμία της Δύσης. Αυτό πράττει και σήμερα ο Ερντογάν. Θεωρεί την ανεκτικότητα της Δύσης. Και αυτό το βλέπουμε και στη Γαλλία. Η Γαλλία, μια ανεκτική χώρα, μια κοσμική χώρα. Θεωρεί λοιπόν την ανεκτικότητα και τον πολιτισμό και τη δημοκρατία της Δύσης ως βασικές της αδυναμίες. Και έρχεται και καραυγάζει αυτή τη στιγμή, κατήγγειλε τους Γάλλους ως φασίστες, κατήγγειλε τους Γερμανούς ως ναζιστές, διότι εισέβαλαν σε ένα τζιχαντιστικό τζαμί προκειμένου να αποκαταστήσουν την ένομη τάξη. Άρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά από την αλαζονία του, από το θυμό του, χάνει τον έλεγχο της κατάστασης. Νομίζω ότι ο χρόνος ίσως να κυλάει και υπέρ μας. Έτσι το λέω αυτό για πρώτη φορά, γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό φαινόταν ότι κυλούσε εις βάρος μας. Ο Ερντογάν υπερεξοπλιζόταν, η Ελλάδα είχε μία δεκαετή δημοσιονομική κρίση, μας πήγε πίσω αυτό πολύ, πάρα πολύ σε εξοπλισμό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν οι συμμαχίες λίγο και αναδιατάσσονται υπέρ της Ελλάδος. Βεβαίως παραμένει ισχυρός ο Ερντογάν με τις συμμαχίες του, έχει το Κατάρ πίσω, αναφανδόν τον χρηματοδοτεί, η μουσουλμανική μειονότητα, άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν τόσο στη Λιβύη όσο και στον Αγκόρνο Καραμπάχ χρησιμοποιεί τζιχαντιστικές οργανώσεις, κυρίως από τη Συρία, άλλες Καυκάσιες όπως είναι Τατζίκοι, όπως είναι Τσετσένοι κλπ, τους οποίους τους χρησιμοποιεί, οι οποίοι κυρίως αυτές οι οργανώσεις είναι πρωτίστως για το μίσος τους κατά της Ρωσίας και δευτερευόντως γιατί ποτάσσονται όσον αφορά τον Ερντογάν. Αυτό το βλέπουμε και στη Λιβύη. Στη Λιβύη, ο Σάραντς, οι πολιτοφυλακές που χρησιμοποιεί, τζιχαντιστικές και οι οποίες μεταφέρθηκαν, και θα σας πω αμέσως και πώς μεταφέρθηκαν από τη Συρία, δεν είναι τόσο ότι στηρίζουν τον Σάραντς. Είναι κυρίως, ούτε τόσο τα χρήματα που τους δίνει ο Ερντογάν, είναι περίπου 2.000 δολάρια το μήνα. Είναι κυρίως ότι μισούν και θέλουν να πέσει ο Χαφτάρ. Ως εκ τούτου λοιπόν, ο Σάραντς έπαψε να είναι χρήσιμος στον Ερντογάν. Ήδη ο Ερντογάν χρησιμοποιεί έναν υπουργό του Σάραντς, τον Μπασάγκα. Ο Μπασάγκα είναι τουρκικής καταγωγής, γεννημένος στη Μισράτα. Στη Λιβύη, όταν επισκέφτηκε πρόσφατα ο Ακάρ και ακολούθησαν επισκέψεις τόσο του Τούρκου Αγιές όσο και του αρχηγού της MIT, ούτε λίγο πολύ ο Ακάρ δήλωσε ότι η Τουρκία ποτέ δεν έπαψε για 500 χρόνια να θεωρεί τη Λιβύη ότι είναι φυσική προέκταση των εδαφών της, αναφερόμενη φυσικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ως εκ τούτου λοιπόν, ο Σάραντς, παρόλο που είναι πολύ κοντά με τον Ερντογάν, δεν είναι τόσο κοντά όσο ήθελε ο Ερντογάν. Αυτός ήταν ο λόγος που μάλλον ο Σάραντς δείχνει ότι θα παραιτηθεί πολύ σύντομα. Είχαμε την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, δεν το ήθελε ο Ερντογάν, όλοι τη χαιρέτησαν πλην του Ερντογάν. Ο Ερντογάν και η Τουρκία ήταν μέσα στις 8 χώρες οι οποίες διέσπασαν το εμπάργκο των όπλων όσον αφορά τη μεταφορά όπλων και τζιχαντιστικών οργανώσεων στη Λιβύη. Πώς το διέσπασε? Το διέσπασε χρησιμοποιώντας νότια της Κρήτης διεθνή ένα αέριο χώρο έξω από το FIR των Αθηνών και έξω από το FIR της Αιγύπτου. Το τονίζω αυτό γιατί μερικοί λένε ότι πέρασε από την Αίγυπτο και ότι ο Σίση από τη μία κάνει τον σκληρό στον Ερντογάν και από την άλλη... Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ήταν από διεθνή ένα αέριο χώρο που πέρασε. Και τι χρησιμοποίησε λοιπόν ο Ερντογάν? Χρησιμοποίησε αεροσκάφη της Airbus, τα Α400. Έχει κάνει μια συμφωνία η Τουρκία με την Airbus. Φύγανε πιθανότατα από το αεροδρόμιο του Κατζιαντέπ κοντά στη Συρία. Η Airbus αυτή τη στιγμή έχει μια τεχνική βάση και κάποια αεροσκάφη στην βάση της Τουρκίας στο Καϊσερί.
τα αεροσκάφη αυτά είχαν μέσα και civilians και πολίτες, έτσι ώστε σε περίπτωση που κάποιος τα κατέρριπτε, αυτό να θεωρείται απολύτως εχθρική ενέργεια. Και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο και ανεφοδίασε σε χρόνο ντετέ τον Σάρντ στην Τρίπολη και ανέτρεψε τα δεδομένα στη Δυτική Λιβύη. Ετέθη το θέμα αυτό στη Γερμανία. Πάω πάλι στη Γερμανία, διότι... Έχει σημασία η Γερμανία. Έχει σημασία η Γερμανία. Φέρανε το θέμα στη Βουλή Πράσινη. Πώς μια γερμανική εταιρεία όπως είναι η Airbus, να θυμίσουμε ότι δεν είναι αμυγός βεβαίως γερμανική, είναι και οι Γάλλοι μέσα και άλλες χώρες. Ωστόσο όμως η Γερμανία έχει σημαντικότατα ποσοστά και δραστηριοποιείται και στη Γερμανία. Πώς λοιπόν μια εταιρεία όπως είναι η Airbus έσπασε το εμπάργκο, άρα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις. Ο γνωστός μας, ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, δήλωσε ότι δεν είναι εις γνώση του αυτό, θα το ερευνήσει. Ακόμα φυσικά περιμένουμε την έρευνα, το ερευνά. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάποιο συμπέρασμα. Η Airbus επίσης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι γίνεται όσον αφορά το leasing και τα αεροσκάφη που έχει στην τεχνική βάση της Τουρκίας και αν έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι. Θα το ερευνούσε, είπε και η Airbus. Αναμένουμε την έρευνα. Φυσικά δεν θα καταλήξει πουθενά. Αυτό ήταν ένα πολύ σύντομο περίγραμμα όσον αφορά ότι ο Ερντογάν θα έλεγα ότι δεν έχει απόλυτα αυτό το καθαρό μυαλό που ίσως είχε στο παρελθόν. Η αλαζονία τον έχει οδηγήσει να αρχίζει να κάνει λάθη. Ξέρετε, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά στις προηγούμενες ελληνοτουρκικές κρίσεις δεν είχαμε ένα στοιχείο που το νιώθω τουλάχιστον εγώ, μπορώ να κάνω και λάθος, επαναλαμβάνω. Υπάρχει ένα στοιχείο περιφρόνησης από τον Ερντογάν και προς την Ελλάδα, αλλά και προς την Ευρώπη. Πού το αποδίδεται αυτό? Δηλαδή, περιμέναμε ότι θα μας καλέσει να κάνουμε διερευνητικές και έβγαλε το Roots Race. Γίνονται διάφορες δηλώσεις από την Ευρώπη, συμφωνεί και μετά κάνει τα δικά του. Πού αποδίδεται αυτή την περιφρόνηση? Λοιπόν, καταρχήν ο Ερντογάν, το έχω ξαναπεί αυτό, σπάνια μπλοφάρει. 9 στις 10 δεν μπλοφάρει. Αυτό που λέει το εννοεί. Όταν λοιπόν λέει κάτι ο Ερντογάν, λέμε πιθανόν, λέμε ίσως και οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι και όλοι ότι okay, ζητάει αυτό. Γιατί δεν θέλει κατά πάσα πιθανότητα αυτό, θέλει κάτι άλλο, βάζει δύο πράγματα στο τραπέζι να αποσυρθεί στο ένα, να ζητήσει. Όχι. 9 στις 10 αυτά που θέλει και αυτά που ζητάει τα βάζει στο τραπέζι χωρίς να μπλοφάρει και τα διεκδικεί. Πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι είναι ισχυρός. Έκανε βάσεις στη Σομαλία. Είχε μέχρι πρόσφατα πριν ανατραπεί η Ισλαμιστική κυβέρνηση στο Χαρτούμ που... Λένε ότι και ο Σίση το 2019 βοήθησε στην ανατροπή της, είχε βάσεις στο Σουδάν, έχει βάσεις στο Κατάρ, έχει αυτή τη στιγμή βάσεις στο Ιράκ, στη Συρία, προσπαθεί να βάλει πλέον πόδι, να πατήσει και στον Κάφκασο, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αισθάνεται κατά τη γνώμη του ισχυρός, αλλά απ' την άλλη είναι και εγκλωβισμένος. Δηλαδή νιώθει αυτή τη στιγμή ότι αν χάσει τις εκλογές δεν πάει πολύ καλά. Εσωτερικά. Εάν χάσει τις εκλογές θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολλά αδικήματα. Κατάχρηση εξουσίας, βασανιστήρια, δίωξη των πολιτικών των αντιπάλων, σκάνδαλα, να μην ξεχνάμε το σκάνδαλο που είναι μπλεγμένος ο γαμπρός του Ερντογάν, την περίφημη Halk Bank, η οποία, κύριε Καρβουνόπουλε, Halk Bank έχει και ευρύτερες διαστάσεις όσον αφορά και τον Τραμπ, έτσι. Όπως ξέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη ο Ατίλα. Ο Ατίλα ήταν διευθυντικός στέλεχος της Halk Bank. Θεωρείται ο τραπεζίτης του πρωθυπουργικού ζεύγους της Τουρκίας. Η Halk Bank τι έκανε? Αντίλασε πετρέλαιο του Ιράν με χρυσό από την Τουρκία. Όταν είχαν επιβληθεί οι κυρώσεις από το ΝΑΤΟ στο Ιράν, σπάζοντας με αυτόν τον τρόπο το εμπάργκο. Λοιπόν, λένε ότι είναι μπλεγμένοι και από το Trump Administration κάποιοι άνθρωποι του, όπως είναι ο Τζουλιάνι, όπως είναι ο Μπάρελ. Μην ξεχνάμε, πριν λίγο καιρό ο Τραμπ απέλυσε έναν σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, τον Φλίν. Αυτός θεωρείται ότι έπαιζε με τουρκικά συμφέροντα. Και ότι είχε πάρει και χρήματα από την Τουρκία. Κάποιοι λένε και αυτό, ότι είχε πάρει και χρήματα από την Τουρκία. Είναι η αγωνία του Ερντογάν αυτή η υπόθεση και πολλές φορές έχει γραφτεί ότι έχει προσπαθήσει να παρέμβει στον Αμερικανό πρόεδρο για να τη σταματήσει. Την άνοιξη θα γίνει το δικαστήριο. Εκτιμάται, αν είναι η δημοκρατική στην εξουσία, μπορούμε να συζητήσουμε και αργότερα, αν θέλετε, για τις αμερικανικές εκλογές. Εκτιμάται ότι ο Ερντογάν δεν θα έχει πολύ καλή έκβαση σε αυτή τη δίκη.
Αυτός είναι και ο λόγος που προσπάθησε αυτή τη στιγμή, εκμεταλλευόμενος, εντός εισαγωγικών η λέξη εκμεταλλευόμενος, εντάξει δεν το προκάλεσε ο ίδιος, το θάνατο της δικαστού Γκίτσπερκ. Η συγκεκριμένη δικαστικός ήταν βεβαίως μεγάλη, 87 ετών και ναι, έπασχε από καρκίνο. Είναι μια εμβληματική προσωπικότητα της αμερικανικής δικαστικής σκηνής. Συμμετείχε σε πάρα πολλές δραστηριότητες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές της δράσεις. Είχε θέσει μόνο μία ευχή στη ζωή της. Ήξερε ότι είχε καρκίνο, ήξερε ότι θα πεβίωνε. Αυτό να συμβεί λίγους μήνες μετά τις αμερικανικές εκλογές. Παρά τα αυτά έφυγε. Με την Γκίτσπερκ η αναλογία στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν 5 δικαστές προσκύμενοι στους Ρεπουμπλικανούς και 4 στους Δημοκρατικούς. Στους 4 ήταν και η Γκίτσπερκ, μια προσωπικότητα η οποία παρά τη μειοψηφία που είχαν οι Δημοκρατικοί όμως σε πολλές περιπτώσεις επηρέαζε ακόμη και Ρεπουμπλικάνους προς την έκβαση μιας υποθέσεως. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι τώρα εξελέγει Μπάρετ, μια άκρος αφοσιωμένη στον Τραμπ και αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι, η αναλογία είναι 6-3 στο δικαστήριο. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας για την όποια δίκη θα γίνει την Άνοιξη. Μια και πιάσατε τα δικαστικά, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τα λειτουργικά. Πώς θα εκτονωθεί αυτή η κρίση? Όλοι ευχόμαστε ότι θα εκτονωθεί μέσω της διπλωματίας. Μία από τις λύσεις που ακούγεται και πολύ συχνά έτσι την βλέπουμε θετικά στην Ελλάδα είναι η Χάγη. Είναι μια θέση ελληνική πολλών κυβερνήσεων εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, ακούω όλο και περισσότερες αμφιβολίες για αυτόν τον δρόμο. Ποια είναι η άποψή σας? Θα είναι μια λύση να προσήγουμε στη Χάγη, αν βέβαια φτάσουμε στο σημείο να συμφωνήσουμε με την Τουρκία σε ένα συνυποθετικό και να πάμε? Αυτό είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, κύριε Καρβουνόπουλε. Δεν μπορεί ένας να πει κατευθείαν ναι ή όχι. Καταρχήν, για να πάμε στη Χάγη πρέπει να το θέλουμε και οι δύο. Ο Ερντογάν ποτέ δεν εκδήλωσε επισήμως ότι θέλει να πάει στη Χάγη. Το δεύτερο είναι τι θα πάμε στη Χάγη, ποια θα είναι η ατζέντα μας. Υποτίθεται ότι η Ελλάδα συζητάει μόνο την υφαλοκρηπίδα. Ξαφνικά ο Ερντογάν βάζει πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ θα ρωτήσω πάνω σε αυτό. Ισχύει το δόγμα του ισοδύναμου τετελεσμένου? Αυτό ίσχυε κάποτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Καταρχήν δεν γνωρίζω αν ισχύει σήμερα, αλλά ας υποθέσουμε ότι έχει ευρύτερες διαστάσεις. Αν βάζει ο Ερντογάν ζητήματα, μήπως πρέπει και οι Έλληνες να αρχίσουμε και να βάζουμε τι γίνεται με την Αγία Σοφία, τι γίνεται με την υφαρπαγή των ελληνικών περιουσιών το 1955 στην Κωνσταντινούπολη κτλ. Θα καταλήξουμε να βάζουμε η μεν και η δε ένα κάρο ζητήματα, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Άρα δεν είναι και αυτή η λύση. Συνεπώς, αν είναι να πάμε στη Χάγη, να πάμε στην υφαλοκρηπίδα. Όμως, η Χάγη είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια πολύ σύντομη ανασκόπηση όσον αφορά δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, τα οποία προσέφυγαν στη Χάγη. Πρόκειται για την Κροατία και τη Σλοβενία. Είναι μια ιστορία η οποία ίσως είναι λίγο άγνωστη στο ευρύ κοινό, ωστόσο παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τις αντίστοιχες της Ελλάδος και της Τουρκίας. Όταν η Ιουγκοσλαβία διαλύθηκε το 1991, αποφασίστηκε τότε να γίνει και η χάραξη των σύνορων των αντιστοίχων εσωτερικών κρατών. Στα χερσαία σύνορα, λίγο πολύ τα βρήκανε. Υπήρχε μια συνοριακή διαφορά Σλοβενίας και Κροατίας, αλλά σε γενικές γραμμές τα βρήκανε. Δεν τα βρήκαν στα ναυτικά όρια όμως, διότι όλα τότε τα θαλάσσια σύνορα της Ιουγκοσλαβίας θεωρούνται εσωτερικά ύδατα και ποτέ δεν είχε γίνει ο διαχωρισμός. Η Κροατία όταν έκανε την ΑΟΣ με την Ιταλία, κατά κάποιο τρόπο απέκλεισε τη Σλοβενία. Η Κροατία έχει μια τεράστια ακτογραμμή και πάρα πολλά νησιά, παρομοίως όπως η Ελλάδα. Το επίμαχο θέμα ήταν ο κόλπος του Πυράν. Είναι στη Βόρεια Αδριατική, πάνω από τη θάλασσα του Κβάρ της Κροατίας. Και η Σλοβενία θεωρούσε ότι δεν μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να μπορέσει να βγει, να έχει πρόσβαση στην ελεύθερη θάλασσα. Η Κροατία τι πρότεινε? Η Κροατία πρότεινε να πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου σύμφωνα με την UNCLOS, δηλαδή τη Συνθήκη του Δικαίου της Θάλασσας, την οποία εδώ σημειώνω την είχαν προσυπογράψει και οι δύο. Η Σλοβενία δεν δέχτηκε, παρόλο που και αυτή την είχε υπογράψει. Ναι. Αυτό έγινε το 2007. Η Σλοβενία απειλούσε την Κροατία ότι δεν θα έδινε, γιατί η Σλοβενία είχε εισαχθεί πρώτη και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα συγκατατίθετο να μπει και η Κροατία μέσα και ασκούσε βέτο, και το άσκησε
όντως το 2008, εάν η Κροατία δεν πήγαινε στη Χάγη. Η Κροατία, εν πάση περιπτώσει, με τα πολλά αποφάσισε να το δεχτεί. Ετέθη όμως και μία προϋπόθεση δεσμευτική, ότι το αποτέλεσμα του δικαστηρίου της Χάγης θα γινόταν σεβαστό και από τις δύο πλευρές, όποιο και αν ήταν αυτό. Η Σλοβενία έκανε δημοψήφισμα, το αποδέχθηκαν οι Σλοβαίνοι, οι Κροάτες το πήγαν στο κοινοβούλιο τους, το αποδέχθησαν και οι Κροάτες και ξεκίνησε λοιπόν το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο. Μάλιστα τότε αρμόδιος και υπεύθυνος ήταν και ο γνωστός στην Ελλάδα όλη Ρέν, ο οποίος ήταν ο επίτροπος της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συστήθηκε λοιπόν ένα πενταμελές διαιτητικό δικαστήριο, εκ των οποίων από τα πέντε μέλη ένας ήταν ο Σλοβαίνος διαμεσολαβητής και ένας ήταν ο Κροάτης. Ενώ ξεκίνησε λοιπόν αυτό το δικαστήριο, κάποια στιγμή κατάφεραν οι κροατικές μυστικές υπηρεσίες να παγιδεύσουν τους Σλοβαίνους και να δούνε ότι οι Σλοβαίνοι, ήταν η υπόθεση Σέκολετς, με μία υπάλληλο του ΥΠΕΚ της Σλοβενίας, την Σιμόνα Ντρέικ, ότι προσπάθησαν με email και μη προσήκουσα αλληλογραφία να επηρεάσουν προς θετική έκβαση των συμφερόντων της Σλοβενίας στο δικαστήριο και τη διαμεσολάβηση. Έχουμε και τέτοια δηλαδή. Οι Σλοβαίνοι το απεδέχθησαν. Τότε λοιπόν οι Κροάτες είπαν ότι αφού συμβαίνει αυτό, εμείς παίρνουμε το διαμεσολαβητή μας και αποχωρούμε από τη διαδικασία. Οι Σλοβαίνοι τους πήγανε στο δικαστήριο ότι παραβιάζουν τη συνθήκη της Βιέννης περί του δικαίου των συνθήκων, ότι αφού είχαν αποδεχθεί δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Και στο κάτω-κάτω, ωραία, αφού το αποδεχτήκαμε, σου λέει η Σλοβένη, αποτραβήξαμε το δικό μας τον διαμεσολαβητή που το έκανε αυτό, μπορούμε να συνεχίσουμε. Οι Κροάτες δεν το δεχτήκαν. Το δικαστήριο συνέχισε, έγινε και το 2018 έβγαλε απόφαση. Ποια ήταν αυτή η απόφαση? Τι διεκδικούσαν οι Κροάτες και οι Σλοβαίνοι και θα σας πριν και ποια ήταν η απόφαση. Αυτό που διεκδικούσαν οι Κροάτες ήταν αυτό που διεκδικεί και η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας. Το λεγόμενο equity distance, δηλαδή όπου βρισκόμαστε με το άλλο κράτος, τα σύνορα, τα θαλάσσια κόβονται στη μέση. Οι Σλοβαίνοι δεν το θέλαν αυτό. Και βεβαίως υπήρχε και, όπως σας είπα, και μία μικρή χερσαία διαφορά. Πώς απεφάνθη το δικαστήριο? Το δικαστήριο τη χερσαία διαφορά που ήταν στην ουσία αδιάφορη και για τους δύο, μιλάμε για 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα, την έδωσε υπέρ της Κροατίας, αλλά δεν έδωσε το equity distance σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας και την ανκλός υπέρ της Κροατίας. Έδωσε τα 2/3 της θάλασσας του Πυρήν, του κόλπου του Πυρήν, υπέρ της Σλοβενίας. Επαναλαμβάνω ότι ο κόλπος ο συγκεκριμένος δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει ορυκτά στο υπέδαφος του, στο υποθαλάσσιο, στον βυθό του. Και η βασική διαφορά ήταν τα λιεύματα και η αλία. Και βεβαίως και άδειες διελεύσεως και έρευνα και διάσωση. Δίνει την έρευνα και διάσωση στους Κροάτες, αλλά δεν τους δίνει την θαλάσσια έκταση που θέλανε. Οι Κροάτες δεν το δέχονται. Την απόφαση. Δεν τη δέχονται την απόφαση. Μιλάμε για πολύ λίγα ναυτικά μίλια. Και όμως οι Κροάτες δεν τη δέχονται. Και εδώ έρχομαι να απαντήσω σε κάποιους, ενδεχομένως και Έλληνες, οι οποίοι λένε ότι εντάξει, τι έγινε να τους δώσουμε και 5-10% στους Τούρκους. Οι Κροάτες, που όταν λέμε 5-10 επί της ΑΟΣ ή της Υφαλοκρηπίδας ή δεν ξέρω τι άλλο, μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις στην Ελλάδα. Γιατί δεν αφορά μόνο ένα νησί, δεν αφορά μία ακτογραμμή. Και οι Κροάτες, για μία ελάχιστη διαφορά της τάξης του 17%, γιατί από τα 2/3, 67% που πήγε το δικαστήριο, οι Κροάτες διεκδικούσαν το 50% για αυτούς, άρα έδωσε 17 υπέρ των Σλοβαίνων, και όμως γι' αυτό οι Κροάτες δεν το δέχονται. Και μιλάμε κυρίως για λιεύματα. Οι Σλοβαίνοι λοιπόν προσέφυγαν κατά των Κροατών στη συνέχεια, είχαμε κι άλλο δικαστήριο, γιατί οι Κροάτες αρνούνται να αποδεχθούν το δικαστήριο για το οποίο είχαν δεσμευτεί, που οι Κροάτες όμως το θεωρούν ευάλωτο το δικαστήριο και μη αμερόληπτο για τους λόγους που προείπαμε. Έγινε όντως δικαστήριο και βγήκε η απόφαση τον Ιανουάριο του 2020. Σε αυτό το δικαστήριο λοιπόν, τι απεφάνθη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Ότι η διαφορά αυτή είναι μεταξύ δύο κρατών μελών, Σλοβενίας και Κροατίας. Δεν αφορά συντεταγμένα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντισυμβαλόμενο μέρος με τρίτο κράτος, πρώτον, και δεύτερον, δεν αφορά το ενωσιακό δίκτυο. Αφορά μία απόφαση ενός διαιτητικού δικαστηρίου, άρα είναι αναρμόδιο το δικαστήριο. Δεν παίρνει τη θέση του ενός ή του άλλου, ωστόσο συστήνει
ότι πρέπει να ακολουθηθεί το διεθνές δίκαιο. Κάνει τις συνηθισμένες ευχές να ακολουθήσει το διεθνές δίκαιο, που η κάθε πλευρά το ερμηνεύει με το δικό της τρόπο. Η Ελλάδα είχε μια καλή ευκαιρία, αν θέλαμε να προωθήσουμε και να βάλουμε επιδιαιτητή στην διένεξή μας με την Τουρκία, το πρώτο εξάμεινο του 20 που είχε ήταν η Κροατία. Και όχι το δεύτερο εξάμεινο που είναι η Γερμανία. Και θα πω εδώ ότι η Σλοβενία είναι πολύ πιο κοντά στη Γερμανία από ότι είναι η Κροατία. Συνεπώς οι Γερμανοί, αν στηρίξανε κάποιον στην όλη διένεξη, ήταν μάλλον το μικρό κράτος της Σλοβενίας και όχι το μεγαλύτερο της Κροατίας. Και καταλήγω, κύριε Καρβουνόπουλε, όσον αφορά το 2021, η εναλλαγή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πρώτο εξάμεινο είναι της Πορτογαλίας, το δεύτερο είναι της Σλοβενίας και έρχεται βεβαίως το πρώτο εξάμεινο του 2022 που είναι η Γαλλία. Συνεπώς... Μακριά. Είναι μακριά. Μακριά. Είναι μακριά. Βέβαια, επειδή η υπόθεση που μας είπατε πραγματικά δεν είναι γνωστή, έχουμε μείνει σε κάποιες άλλες υποθέσεις που έχουν σχέση με την Ουκρανία, τη Ρουμανία και την Νότια Αμερική που συζητάμε δημόσια τουλάχιστον. Σλοβενία, Κροατία δεν την ήξερα τουλάχιστον εγώ την υπόθεση, αλλά νομίζω ότι γενικώς δεν έχει πολύ συζητηθεί στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι η πιο ενδιαφέρουσα σε σχέση με αυτά που αφορούν εμάς. Βεβαίως, διότι εδώ διαπιστώνεται ότι το δικαστήριο δεν πήγε με την απόφαση του δεν πήγε με τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας επακριβώς αυτό που ζητήσαν οι Κροάτες. Έβαλε και άλλα κριτήρια. Τι έθεσε λοιπόν, γιατί πήγε στα 2/3 υπέρ της Σλοβενίας. Πήγε με αυτό που λένε οι Τούρκοι το equity. Δηλαδή, τι ακριβώς, ότι λαμβάνω υπόψη, λέει το δικαστήριο στην απόφασή του και τα συμφέροντα της Σλοβενίας, διότι εάν πάρει η Κροατία αυτό που θέλει, η Σλοβενία θα στραγγαλιστεί οικονομικά, γεωγραφικά και θα δημιουργήσει δυσανάλογες ζημίες σε αυτό το κράτος, αντί να τις δώσουμε λίγο παραπάνω έκταση. Και στο κάτω-κάτω λέει στους Κροάτες, σας δίνω έρευνα και διάσωση σε αυτά τα ναυτικά μίλια. Άρα αυτό επικαλείται και ο Τούρκος όμως. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Έχει πολλές ομοιότητες η συγκεκριμένη υπόθεση με την Ελλάδα, αλλά και πολλούς κινδύνους στο πού μπορεί να οδηγήσει ένα διαιτητικό δικαστήριο, ακόμη και αν εξ αντικειμένου, αμπινήσιο θα έλεγα εγώ, ξεκινάμε από θέση δικαίου και είμαστε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο, κύριε Καρβουνόπουλε, αποτελείται θα έλεγα από τρία μέρη. Ένα είναι το εθιμικό δίκαιο, ένα είναι το δίκαιο των συνθήκων, αυτό που λένε επακριβώς οι συνθήκες, και το τρίτο είναι, το οποίο είναι δυναμικό και εξελισσόμενο, τα cases. Δηλαδή βγαίνει ένα case, βγαίνει μια υπόθεση στο δικαστήριο η οποία μπορεί να αποφανθεί λίγο πιο διασταλτικά από ό,τι μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Και γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι για την έκβασή του, ας έχουμε και 100% δίκαιο. Θυμίζω το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Γιουγκοσλαβίας, που συστάθηκε το 1995. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Γιουγκοσλαβίας για πρώτη φορά τότε θεώρησε τα εγκλήματα πολέμου, ακόμη και τα ενδοκρατικά. Μέχρι τότε όσα είχαν συσταθεί για τη δίκη της Νιρεμβέρης, για τους Ιάπωνες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ., ήταν εγκλήματα πολέμου ενός λαού έναντι ενός άλλου λαού. Για πρώτη φορά έγινε διασταλτική ερμηνεία και λένε ότι και τα ενδοκρατικά εγκλήματα πολέμου θεωρούνται επίσης εγκλήματα πολέμου. Τα βασανιστήρια όταν γίνονται συστηματικά θεωρούνται εγκλήματα πολέμου. Βάσει αυτού λοιπόν έγινε η καταδίκη. Α, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θεώρησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Γιουγκοσλαβίας ήταν ότι ενώ μέχρι τότε έπρεπε να υπάρχει λίγο πολύ μία γενική διαταγή του αντιστοίχου επισήμου για να διαπραγούν βιαιότητες, παρόλο που στη σφαγή και τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα δεν υπήρχε τέτοια διαταγή, θεωρήθηκε ότι εάν το γενικότερο κλίμα και γενικότερα οι αντικειμενικές συνθήκες βοηθούν από το κράτος στο να διαπραχθεί αυτή η σφαγή, παραμένει υπεύθυνος. Αυτό ήταν μια εξόχως διασταλτική ερμηνεία του μέχρι τότε υφισταμένου εθιμικού δικαίου που υπήρχε, με αποτέλεσμα να καταδικαστούν οι αντίστοιχοι Σερβοβόσνοι και βεβαίως και ο Μιλόσεβιτς. Από την άλλη, όμως, αυτό βοήθησε στο να καταδικαστεί ο Ομάρ Αλ Μπασίρ, ο πρόεδρος του Σουδάν, για την γενοκτονία του Νταρφούρ, που διαφορετικά ίσως να μην ήταν εφικτό, και βεβαίως βοήθησε και στη γενοκτονία της Ρουάντα, που είχαμε ένα εμφύλιο πόλεμο, πάμε στα ενδοκρατικά εγκλήματα πολέμου, που μπορέσαμε τότε και καταδικάσαμε και αυτές τις γενοκτονίες, που αλλιώς δεν θα ήταν εφικτό. Άρα υπάρχουν και τα καλά, υπάρχουν και τα άσχημα.
Θέλει οπωσδήποτε η Χάγη λοιπόν πάρα πολύ σκέψη, είναι το ένα συμπέρασμα. Και ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτό που είπατε για το πρώτο εξάμεινο της Κροατίας, το οποίο εδώ μάλλον είχαμε κοιμηθεί και προτιμήσαμε το δεύτερο εξάμεινο που είναι της Γερμανίας, το οποίο δεν φαίνεται να βολεύει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας προκαλέσαν και οι Τούρκοι το πρώτο εξάμεινο, λες και το ξέρανε. Ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να μην περιμένουμε δηλαδή... να μας προκαλέσουν. Είναι ένα πρόβλημά μας αυτό. Δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες πουθενά σε κανένα θέμα και νομίζω ότι τελικά το πληρώνουμε. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στις αμερικανικές εκλογές. Πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά αν εκλεγεί ο Τραμπ ή ο Μπάιντεν, εννοώ για τα ελληνικά συμφέροντα. Καταρχήν, να δούμε πού βρισκόμαστε, περίπου μία εβδομάδα πριν τις αμερικανικές εκλογές. Από ό,τι έδωσε και σήμερα μάλιστα δίνει και το BBC και κάποια άλλα ξένα ιδιοσιογραφικά δίκτυα, υπάρχει μία εκτίμηση σε πανεθνικό επίπεδο ότι ο Μπάιντεν προηγείται περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες, είναι 51 με 42. Αυτό έχει σχετική μόνο ισχύ, διότι το σημαντικό είναι έτσι δομημένο το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε και η Χίλαρη προηγήθηκε το 2016, παρά τα αυτά έχασε τις εκλογές, διότι βασίζεται στο σύστημα με τους εκλέκτορες. Και επειδή κάποιες πολιτείες, ό,τι και αν γίνει, ψηφίζουν ρεπουμπλικάνους και κάποιες άλλες, ό,τι και αν γίνει, δημοκρατικούς, πάμε στις λεγόμενες swing states, αυτές οι οποίες αλλάζουν. Από ό,τι δείχνουν τώρα τα πράγματα και πάω στις swing states, όλες αυτές που κέρδισε ο Τραμπ τις προηγούμενες και αυτή τη στιγμή είναι οι κρίσιμες. Πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι χάνει το Μίτσιγκαν, είναι 9 μονάδες πίσω, είναι δύσκολο να καλυφθεί διαφορά. Το Ισκόνσιν επίσης 7 μονάδες πίσω. Στην Πενσιλβάνια ήταν πολύ πίσω, έκανε μια εντυπωσιακή εκστρατεία τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ. Παραμένει όμως πίσω 4 μονάδες, άρα λογικά χάνει και αυτό. Εγώ, παρόλο που είναι πολύ κοντά στα όρια του στατιστικού λάθους, η Αριζόνα προηγούνται, οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν με 2%, άρα μάλλον τη δίνω στους Δημοκρατικούς. Και έχουμε τώρα 4 πολιτείες. Λέω πρώτα τις 2 μικρότερες και μετά τις 2 μεγαλύτερες που είναι και βασικές. Η μία είναι η Αϊόβα, η διαφορά είναι της τάξης του 1% υπέρ των Δημοκρατικών. Και η άλλη είναι η North Carolina, είναι 0,7 πάλι υπέρ των Δημοκρατικών. Υπενθυμίζω σε όλες αυτές τις πολιτείες τις είχε πάρει ο Τραμπ στις προηγούμενες εκλογές. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Από τη μία υπάρχει πάντοτε ανοίγει η ψαλίδα υπέρ αυτού που θα θεωρηθεί ο νικητής, ας πούμε ο αέρας του νικητή. Από την άλλη ο Τραμπ προσπαθεί πάρα πολύ και θα σας αναφέρω αμέσως μετά τις προσπάθειες που κάνει το τελευταίο διάστημα. Και πάμε στις 2 μεγάλες πολιτείες, Τζόρτζια και Φλόριντα, ειδικά η Φλόριντα. Στη Τζόρτζια είναι περίπου στο 47,2% και οι δύο αμφότεροι, ισόπαλοι, στη Φλόριντα στο 48%, περίπου και οι δύο. Ο Μπάιντεν, εάν δεν πάρει τη Φλόριντα, δεν χάνεται, υπό την έννοια ότι σε όλες τις άλλες της swing states προηγείται. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα τις κερδίσει. Συνεπώς, ο Τραμπ όμως πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τη Φλόριντα για να έχει πιθανότητες. Εάν την πάρει ο Μπάιντεν τη Φλόριντα, το παιχνίδι είναι τελειωμένο. Αν ακούσουμε λοιπόν ότι την παίρνει, θα ξέρουμε αρκετά νωρίς ότι το παιχνίδι είναι τελειωμένο. Εάν την πάρει τώρα ο Τραμπ τη Φλόριντα, εκεί θα γίνει μάχη ενδεχομένως στις άλλες swing states και πάλι λέω δεν πρέπει να βλέπουμε το πανεθνικό επίπεδο. Και μένει και η Τζόρτζια πάλι που εκεί είναι ισόπαλο. Αλλά η Φλόριντα είναι η πιο κρίσιμη πολιτεία για τον Τραμπ που πρέπει, αν θέλει να έχει κάποιες πιθανότητες, να την πάρει οπωσδήποτε. Ο Τραμπ, πέρα από την εντυπωσιακή εκστρατεία που έκανε τις τελευταίες μέρες προσπαθώντας να καλύψει το handicap όσον αφορά τον Biden, έφερε στην επιφάνεια πάλι το σκάνδαλο της Ουκρανίας. Το σκάνδαλο της Ουκρανίας αφορά το γιο του Μπάιντεν, τον οποίο τον εμπλέκει αφενός μεν τον κατηγορεί για άσωτη ζωή και σαν playboy. Αυτό δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, οπότε γρήγορα ξεπεράστηκε αυτό, δεν του απέφερε τόσα ωφέλη όσα ήθελε. Έφερε όμως ένα δεύτερο παράδειγμα, ότι ο γιος του ήταν στο διοικητικό συμβούλιο μιας ουκρανικής εταιρείας, ενεργειακού κολοσσού, και το θεώρησε αυτό πώς το συσχέτισε τώρα με τον Μπάιντεν. Πέρα από τη διαφθορά που καταγγέλει, ότι συμμετείχε σε σκάνδαλο διαφθοράς ο γιος του, προσπαθεί να πείσει ότι ο Μπάιντεν πήρε αποφάσεις υπέρ της Ουκρανίας παλαιότερα, όταν ήταν στα ανώτατα αξιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών,
έχοντας ως γνώμονα ότι ο γιος του υπηρετούσε σε αυτήν την εταιρεία. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, εμέσως με αυτόν τον τρόπο, το γεγονός ότι ο γιος του ήταν στο ΔΣ επηρέασε την καθαρή κρίση του Biden και πήραν, αν θέλετε, πιο αντιρωσικές θέσεις και πιο φιλοουκρανικές. Η Ουκρανία βεβαίως μας απασχόλησε και πριν λίγο καιρό, τον Ιούνιο, αν θυμάσαστε, με την πρόεδρο της Βουλής, την Άνση Πελόση, και την οξύτατη διαμάχη που είχε με τον Τραμπ. Ο Τραμπ την αποκάλεσε τρελή, η Πελόση ψυχοπαθή, ανταλλάχθησαν πολλές ύβρες. Το θέμα ποιο ήταν? Ότι η Πελόση προσπάθησε να τον καθαιρέσει, πάλι έχοντας ως επίκεντρο την Ουκρανία, υπό την έννοια ότι θεώρησε ότι ο Τραμπ, από την ανάποδη πλευρά τώρα, ότι ο Τραμπ προσπάθησε να επηρεάσει τον Ουκρανό πρόεδρο να του δώσει στοιχεία, να τον εκβιάσει όσον αφορά διαφθορά του Biden και του γιού του. Τον πίεσε πάρα πολύ, με πολλούς τρόπους, το θεώρησε και αυτό μη αρμόζον και μη πρέπον η Πελόση, γι' αυτό έγινε η προσπάθεια καθαίρεσης. Απέτυχε βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω ότι ούτε από τη μία πλευρά είχαν τα προσδοκόμενα ωφέλη με την εμπλοκή του σκανδάλου της Ουκρανίας, ούτε από την άλλη που το έριξε τελευταία στιγμή. Ο Τραμπ προφανώς πίστευε ότι αυτό που έγινε με τη Χίλαρη και τα emails που απεκάλυψε το FBI τελευταία εβδομάδα πρώτων εκλογών και έπιασε το 2016, έπιασε τόσο όσο ήρκεσε, ναι, για να βγει οριακά. Η εκτίμησή μου είναι ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, αν δεν γίνει κάτι το εντυπωσιακό, έστω με μικρή διαφορά θα κερδίσει ο Biden, μικρή διαφορά όσον αφορά τους εκλέκτορες, έστω. Αυτό έρχεται βεβαίως, το έχει πει και ο Άλαν Λίχμαν, ο οποίος θεωρείται ο γκουρού των προβλέψεων, έχει προβλέψει όλες τις τελευταίες 9 αναμετρήσεις ποιος θα βγει πρόεδρος. Έχει ένα πολυσύνθετο matrix μοντέλο που υπολογίζει 13 μεταβλητές και βάσει αυτών καθορίζει και λέει το τελικό του συμπέρασμα. Σε αυτό λοιπόν το matrix το μοντέλο έβγαλε 7 παραμέτρους υπέρ του Biden, 6 υπέρ του Τραμπ, ότι προηγείται ο Τραμπ. Δίνει όμως το προβάδισμα το ένας με τον άλλο πολύ narrow. Αυτό μπορεί να διχάσει όμως την Αμερική. Ο Τραμπ έχει πει, επειδή έχει αλλάξει λίγο το σύστημα τώρα με τον κορονοϊό, ότι μπορεί να μην το αποδεχτεί το απολύτως στην επιστολική ψήφο. Ότι υπάρχουν διαρροές, ότι κατήγγειλε ότι η ταχυδρομική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι απολύτως φερέγγια. Πιθανόν να τα κάνει αυτά γιατί θέλει, αν χάσει, να διαπραγματευτεί τη δίκη, την άνοιξη με τη Halk Bank. Πιθανόν να μην έχουμε καλή κατάσταση όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο ένας είτε ο άλλος, όποιος και αν είναι αυτός, δεν παραδεχτεί την ήττα του και θεωρήσει ότι υπάρχει νοθεία. Η Πελόση βεβαίως ως πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι υπάρχει διαδικασία σε κάθε περίπτωση. Έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές. Πρώτη φορά οι Αμερικανοί είναι τόσο πολύ διχασμένοι. Τώρα, αυτό που ρωτήσατε, πάμε στο αντικείμενο. Εάν εξαιρέσουμε τον Τραμπ, οι υπόλοιποι ρεπουμπλικάνοι μάλλον θέλανε να επιβληθούν κυρώσεις όσον αφορά την Τουρκία, τόσο για τους S-400, όσο για τη δοκιμή που έκανε πρόσφατα, όσο γιατί συνεχίζει και τους αψηφά. Και δεν αψηφά μόνο τους Αμερικανούς, είπαν πριν τους Ευρωπαίους τους κατήγγειλε, τους Γάλλους ειδικά ως φασίστες, τους Γερμανούς ως ναζιστές που τον έχουν στηρίξει τόσο. Πήγε μέσα στην Ουκρανία και είπε ότι την Κρυμαία ποτέ δεν θα την αναγνωρίσει ως τμήμα της ρωσικής επικράτειας και μπλέκεται στο Κάφκασο που είναι το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας. Άρα υποτίθεται και με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει μια λυκοφιλία. Και μάλλον τα συμφέροντα πλέον είναι πιο αποκλίνοντα από ό,τι ήταν πριν λίγο καιρό συγκλίνοντα. Φαίνεται τους αψηφά όλους. Αυτό ακριβώς έκανε και με την Αμερική. Και όταν του λέγανε οι Αμερικανοί ότι θα επιβάλλουμε κυρώσεις και τα λοιπά, φέρανε γερουσιαστές στη Βουλή και ρεπουμπλικάνοι ακόμη. Ο Πομπέο έκανε δηλώσεις, ήρθε εδώ, πολύ φιλικός με την Ελλάδα. Ο Ερντογάν έδειχνε να μην ανησυχούσε, θεωρώντας ότι έχει χτίσει μια πολύ καλή σχέση προσωπική πλέον με τον Τραμπ και υπερβαίνοντας σε όλα τα άλλα. Εάν λοιπόν πάμε στους δημοκρατικούς, έχω την αίσθηση ότι λίγο θα τον μαζέψουν, με όποιο τρόπο και αν είναι αυτός. Στοιχειοδός, αν το επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, η Τουρκία θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Αν το επιβάλλουν τουριστικές, αν το επιβάλλουν εμπάργκο σε κάποια οπλικά συστήματα, η Τουρκία θα έχει θέμα. Άρα,
ο Biden είναι μια καλύτερη λύση για μας. Πιθανό να είναι μια καλύτερη λύση με τον Biden. Υπάρχει όμως το εξής παράδοξο, κύριε Καρβουνόπουλε. Επειδή το γνωρίζει αυτό και ο Ερντογάν, εάν κερδίσει ο Biden, και ας υποθέσουμε ότι όλα βαίνουν ομαλώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το τρίμηνο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα το εκμεταλλευτεί. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί, και μην ξεχνάμε ότι και μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι και η ΕΚΜΕΗ και η Προεδρία και της Γερμανίας, που οπωσδήποτε θα ήθελε να παίξει ένα επιδυτικό ρόλο. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο επηρεάζει όλο τον πλανήτη και αναφέρομαι στον κορονοϊό. Δεν θέλω να το δούμε ιατρικά. Ιατρικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπιστεί. Πολλά ακούγονται για εμβόλια κτλ. Είναι αυτή η ιστορία του κορονοϊού ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η δυτική οικονομία, ο καπιταλισμός? Δηλαδή, οι οικονομίες νομίζω ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση δραματική που δεν θυμάμαι να έχει ξαναυπάρξει. Καταρχήν πρέπει να δούμε τώρα το δεύτερο κύμα της πανδημίας, πόσο θα διαρκέσει. Είναι σαφώς οξύτερο από ότι είναι το πρώτο. Υπάρχουν μια σειρά παραλήψεων ευρύτερα από όλες τις δυτικές κοινωνίες. Αν θέλετε, παρόλο που όλοι το περιμένανε και οι αρμόδιοι το λέγανε ότι πολύ πιθανό να ενσκύψει το χειμώνα και δεύτερο κύμα, το οποίο μαζί με τους ιούς της γρήπης να προκαλέσει αυξημένα προβλήματα, σύν τις καιρικές συνθήκες που φαίνεται ότι βοηθούν. Και τώρα έχουμε και κάτι άλλο. Τώρα γνωρίζουμε οι αρμόδιοι, τέλος πάντων, αλλά και εμείς ως απλοί πολίτες, καλύτερα τι συμβαίνει και τι είναι με αυτόν τον ιό από ότι την άνοιξη. Από την άλλη, υπήρχε και το πρόβλημα ότι έπρεπε να ανοίξει λίγο η οικονομία, δεν μπορούσε να είναι διαρκώς κλειστή το καλοκαίρι. Δυστυχώς με τις ανταλλαγές των πληθυσμών, με τις προσφυγικές ροές, αν θέλετε, είναι ανεξέλεγκτες οι καταστάσεις αυτές, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού σε όλη την Ευρώπη. Ειδικά θα σας πω στη Λιβύη, που υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες από όλη την Αφρική και από τη ζώνη του Μάγκρεπ. Αυτή τη στιγμή έχουν σηκώσει τα χέρια, λένε, αδυνατούμε να ελέγξουμε πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα κορονοϊού υπάρχουν, πόσες καταγραφές θανάτων, πόσες συμπτωματικοί, είναι ένας εμφύλιος πόλεμος. Πετρέλαιο δεν έχουν οι άνθρωποι, έτσι έχει επιβληθεί εμπάργο από τους ίδιους τους Λιβύους και γι' αυτό υπήρξαν και ταραχές, τόσο κατά του Χαφτάρ όσο και κατά του Σάραντς. Συνεπώς όλοι αυτοί, μην ξεχνάμε, ένα μεγάλο μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα από την Ευρώπη έρχεται από τη Λιβύη και πηγαίνει μέσω Ιταλίας και Ισπανίας και στην Ελλάδα κάποιοι, μέσω Τουρκίας τελικά. Ως εκ τούτου λοιπόν, η ύφεση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη θα είναι πάρα πολύ σημαντική, πρωτόγνωρη όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η Λαγκάρντ το 2019 όμως, από τον Απρίλιο αυτό θέλω να το πω, ήδη είχε προμηνύσει, ήταν ακόμη στο IMF, δεν είχε πάει στην Κεντρική Τράπεζα, είχε προειδοποιήσει ότι το 2020 αναμένουμε ύφεση. Είχε αναφέρει μία σειρά συστημικών κινδύνων, γιατί επρόκειτο να συμβεί αυτό. Ένα πράγμα ήταν ο εμπορικός πόλεμος Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ θα πω μία σύντομη μόνο παρένθεση, ότι ο Τραμπ, αν θέλετε, είναι πιο πολύ κατά της Κίνας όσον αφορά τις γεωστρατηγικές δυνάμεις και επιρροές και πιο κοντά στην Ρωσία, η Δημοκρατική είναι πιο κοντά στην Κίνα και πιο αντιρώση. Συνεχίζω. Συστημικός παράγον κινδύνου ήταν το Brexit. Συστημικός παράγον κινδύνου ήταν οι χαμηλές τιμές πετρελαίου. Συστημικός παράγον κινδύνου, κατά την Λαγκάρντ πάντοτε, ήταν ότι ο δείκτης προμηθειών και υπηρεσιών, ο παγκόσμιος δείκτης PMI, είχε καθοδική πορεία. Ως εκ τούτου λοιπόν, έλεγε ότι θα υπήρχε μία ύφεση το 2020, μικρή βέβαια, και επίσης πολύ σημαντικό ότι ό,τι μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης είχαν δοθεί μέχρι τότε, είτε τα QE στην Ευρώπη είτε στην Αμερική που έδωσε αναφανδόν 3 εκατομμύρια δολάρια ο Τραμπ στην οικονομία για να μπορέσει να ανορθωθεί, είχαν εξαντληθεί όλες οι ευεργετικές επιδράσεις. Συνεπώς, αναμέναμε μία ύφεση μέσα στο 2020 σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως όχι σε αυτό το βαθμό. Ο κορονοϊός την επιδείνωσε την άνοιξη, φαίνεται θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη επιδείνωση τώρα. Κλείνουν βασικοί τομείς της οικονομίας, δεν μπορούν να δουλέψουν. Πολλές αεροπορικές εταιρείες κάνουν απολύσεις. Ο τουρισμός δεν δούλεψε, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν δούλεψε
κατά ένα 90% όσον αφορά τουλάχιστον τον εξωτερικό τουρισμό, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο. Συνεπώς περιμένουμε σε πολλούς κλάδους της οικονομίας να γνωρίσουν ύφεση. Όμως υπάρχουν και κάποιοι κλάδοι οι οποίοι γνωρίζουν άνθηση. Π.χ. ο κλάδος των σούπερ μάρκετ. Ενώ φαινόταν το Δεκέμβριο ότι μπαίνει και αυτός σε ύφεση, το Δεκέμβριο του 19 μιλάω, αυτή τη στιγμή έχει καταγράψει πολύ καλά κέρδη. Είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες. Από όποια πλευρά και να το δούμε, είναι αυτονόητο και κατανοητό. Και βεβαίως είναι και ο κλάδος των logistics, όχι όλοι οι τομείς, κάποιοι τομείς, γιατί κάποιοι τομείς στα logistics επηρεάζονται πολύ σημαντικά, κάποιοι άλλοι όμως πάνε καλά. Και βεβαίως ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, βιομηχανίες, είναι αυτές οι εταιρείες του δίκτυ Nasdaq στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες νομίζω πάνε πολύ καλά, ψηφιακές πλατφόρμες, βγαίνουν συνέχεια τώρα, Zoom κτλ. Μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν άγνωστες. Τρομερή άνθηση. Σε γενικές γραμμές όμως, η συνιστόσα των κλάδων της οικονομίας που θα υποστούν τρομερές ζημιές και ύφεση σε σχέση με αυτές που ανθίζουν, μάλλον είναι αρνητική. Είναι αρνητική. Θα ήθελα ένα τελευταίο βόλιο να σας πω. Όσον αφορά τη Λιβύη, είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα, και το λέω τώρα αυτό, όπως μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί, εφόσον τελικά ο Σάραντς αποσυρθεί, να βοηθήσει να μην ανέλθει σε συνεργασία με το ΣΥΣΥ, με τη Γαλλία και με άλλες δυνάμεις, να μην ανέλθει σε καμία περίπτωση ο Μπασάγκα στην εξουσία. Το ξαναλέω. Ανήκει στους αδελφούς μουσουλμάνους. Γεννηθεί στη Μιζράτα τουρκικής καταγωγής. Είναι αυτό που συνέβη στα κατεχόμενα. Παρόλο που ο προηγούμενος πρόεδρος των Τουρκοκυπρίων ήταν αρκετά κοντά στην Τουρκία, δεν ήταν τόσο κοντά όσο ήθελε ο Ερντογάν. Έτσι. Και ο Σακητζή, ναι. Ακριβώς. Έβαλε τον απολύτως εκλεκτό δικό του. Ο Σάραντς δεν ήταν 100% ελεγχόμενος, ήταν λίγο λιγότερο. Τον ήθελε 100% πυθύνη όργανο. Συνεπώς, η Ελλάδα πρέπει αυτή τη στιγμή να εκμεταλλευτεί τη νέα κατάσταση στη Λιβύη όσο μπορεί ταχύτερα και όσο το δυνατόν υπέρ ημών. Όσον αφορά τώρα τα 12 ναυτικά μίλια, πρέπει να δούμε, κύριε Καρβουνόπουλε, μήπως είναι καιρός να κάνουμε κάποια κίνηση σε αυτό το θέμα, λαμβάνοντας ως γνώμονα και το ευρύτερο διπλωματικό περιβάλλον, που μάλλον είναι υπέρ μας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει 5 χώρες, η Βρετανία είναι η ουδέτερη αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα, έχει μια μεγάλη εσωστρέφεια λόγω του Brexit και βεβαίως έχει πληγεί και αυτή πάρα πολύ από τον κορονοϊό. Η Κίνα δεν φαίνεται να εμπλέκεται σε αυτή τη στιγμή, αν και τους έχει εκνευρίσει στο παρελθόν πολύ τους Κινέζους ο Ερντογάν, υποστηρίζοντας τις μειονότητες του Ουιγούρους και τα λοιπά. Δεν το έχει ξεχάσει. Ναι. Δεν το έχει ξεχάσει. Αλλά οι άλλες τρεις δυνάμεις, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, νομίζω ότι συμπλέουν πολύ περισσότερο με τα ελληνικά συμφέροντα. Πρέπει αυτή τη στιγμή, λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε αυτό το modus vivendi όσο μπορούμε καλύτερα και πιο υπεύθυνα και να αποκομίσουμε καλά το λέτε, αλλά θα ακούσατε και εσείς τη δήλωση περί 6 μιλίων, η οποία προκάλεσε εδώ κοιτάξτε, πολλές συζητήσεις. Ναι, τα 6 μίλια είναι τα κατοχυρωμένα. Ναι, okay, μπορούμε εντάξει. Όμως, η Ελληνική Βουλή έχει ψηφίσει νόμο ότι αναγνωρίζει τα 12 μίλια, έγκυται στη χώρα μας το πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα τα φέρει. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω, βεβαίως γνωρίζει άριστα το Υπουργείο Εξωτερικών και η εμπειρότητα της διπλωμάτης που έχει, το ακριβές timing. Πρέπει αυτό λοιπόν όσο καλύτερα να το εκμεταλλευτούμε αυτή τη στιγμή και το ακριβές timing θα είναι έτσι ώστε να έχουμε και τον διεθνή παράγοντα υπέρ μας. Θα σας πω κάτι όσον αφορά τα χωρικά ύδατα και αν θέλετε με αυτό να κλείσουμε. Υπάρχει ο παράγοντα της επιθετικότητας και ο παράγοντα της διεθνούς νομιμοποίησης. Εάν η Ελλάδα ασκούσε αυτή τη στιγμή ενδεχομένως επιθετικότητα στο όρο Κρέις, θα έχανε διεθνή νομιμοποίηση. Τι θέλω να πω. Θα σας αναφέρω δύο ταχύτατα περιπτώσεις που συνέβησαν στο παρελθόν. Μία ήταν με τη Νέα Γουινέα και ένα καράβι από τον Άγιο είχε σημαία δηλαδή Αγίου Βικεντίου. Το οποίο αυτό καράβι, το Σάιγκα, είχε μπει στα χωρικά ύδατα της Νέας Γουινέας και προμήθευε παράνομα ντίζελ έτσι ώστε να γλιτώσει τις φορολογικές δεσμεύσεις. Η Νέα Γουινέα το συνέλαβε.
προσέφυγε ο Άγιος Βικέντιος για το καράβι του στο Διεθνές Δικαστήριο. Τι απεφάνθη λοιπόν το Διεθνές Δικαστήριο? Ότι υπήρχε δυσανάλογη άσκηση βίας, παρόλο που είχε δίκιο η Γουινέα που το συνέλαβε, δεν εξήντλησε όλα τα προβλεπόμενα και όλες τις ενέργειες, τις ειρηνικές που έπρεπε να κάνει, έτσι ώστε πριν προβήσει στη σύλληψη του καραβιού και του πληρώματος. Βεβαίως το άφησε ελεύθερο και αποκατέστησε τη ζημία που προκάλεσε και στο πλήρωμα και στον Άγιο Βικέντιο. Δεύτερο παράδειγμα είναι όσον αφορά το παράδειγμα που το case δικαστικό Ισπανία εναντίον Καναδά. Είναι το Northern Fisheries case. Αυτό τι έγινε? Ένα ισπανικό καράβι στο βόρειο Καναδά ψάρευε παράνομα αλιεύματα στην ανοιχτή θάλασσα, το ξαναλέω. Ο Καναδάς το συνέλαβε, κατέσχεσε τα αλιεύματα και συνέλαβε και το πλήρωμα. Προσέφυγε η Ισπανία και πάλι το Διεθνές Δικαστήριο είπε ότι κακώς ο Καναδάς άσκησε βία, παρόλο που το ισπανικό καράβι αλίευε παράνομα και ασχολείται σε παράνομες δραστηριότητες. Άρα υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων. Άλλωστε έχουμε και την περίπτωση του Μαρμαρά, του καραβιού που το Ισραήλ βομβάρδισε με τους Τούρκους. Κέρδισε το Ισραήλ, πέτυχε αυτό που ήθελε. Δεν πήγε στη Γάζα ακτιβιστικά. Από την επίθεση κέρδισε με την στενή στρατιωτική έννοια του όρου, έχασε διπλωματικά, καταδικάστηκε, υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη από την Τουρκία και να καταβάλει αποζημίωση. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή το να χτυπήσουμε, να βυθίσουμε ενδεχομένως τώρα Ουκραή ή οτιδήποτε μπορεί επιθετικά, αν θέλετε, με τη στενή στρατιωτική έννοια να κερδίσουμε κάτι πολύ πρόσκαιρα, που είναι αμφίβολο βεβαίως αν θα το αφήσει κάτω στο τραπέζι ο Ερντογάν ή δεν θα δράσει δυσανάλογα κι αυτός. Δεν μιλάμε για ένα δυτικό ηγέτη και για ένα ειρηνικό κράτος. Μιλάμε για την Τουρκία. Τουρκία η οποία δεν έχει αναγνωρίσει 4 γενοκτονίες που έγιναν στον 20ο αιώνα. Ποιες είναι οι 4? Το μικρασιατικό Ελληνισμό, τους Πόντιους, τους Αρμένιους και τους Ασσύριους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους Ασσύριους, παρόλο που δεν έχουν κράτος και κατέφυγαν μετά στη Συρία όσοι γλίτωσαν και αποτελούν αυτή τη στιγμή περίπου ένα 10% του συριακού πληθυσμού, χριστιανοί. Η Τουρκία όχι μόνο δεν απεδέχτηκε τις γενοκτονίες για να ζητήσει συγγνώμη, αυτό άντε πες δεν το δέχτηκε. Ούτε εθνοκάθαρση λέει συνέβη, ούτε καν σφαγές αμάχων δεν συνέβησαν. Τι λέει για τους Πόντιους, τι λέει και για τους Αρμένιους και για τους Έλληνες? Ότι ήταν στο πλαίσιο της ανταλλαγής των μαχών. Ωραία, σκοτώθηκαν και μερικοί άμαχοι, αλλά αυτά είναι side effects, παράπλευρες απώλειες. Δεν το αποδέχεται η Τουρκία να ζητήσει συγγνώμη. Το μοναδικό κράτος στον κόσμο, όποιο κράτος διέπραξε γενοκτονία, το έχει αποδεχθεί. Πιστεύουμε ότι αυτός ο λαός σήμερα, δεν είναι όλοι έτσι, αλλά η κυρίαρχη πολιτική τάξη της Τουρκίας και στρατιωτική τάξη θα αποδεχόταν, παράδειγμα, κάτι από εμάς χωρίς δυσανάλογο αντίκτυπο. Μάλιστα. Και θα κλείσω με αυτό που είπε ο Νεοκλής Σαρής. Όλα τα κράτη έχουν ιστορία, η Τουρκία έχει ποινικό μητρό. Η Τουρκία υφάρπαξε πολιτισμό και ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού στην πραγματικότητα. Διότι η Τουρκία μας κατηγόρησε, δηλαδή ο θήτης, συγγνώμη, έγινε και θύμα. Μας κατηγόρησε πριν ελάχιστες ημέρες, σημαίνω στέλεχος του ΑΚΕΠΕ, την Ελλάδα, ότι το 1922 κάναμε πλιάτσικο στη Σμύρνη και στη Μικρά Ασία όσο ήταν ο ελληνικός στρατός το 1922 και γι' αυτό ήρθανε μετά δικαιολογημένα οι Τούρκοι και οι Τσέτες και δεν ξέρω ποιοι άλλοι και κατέσφαξαν τον ελληνικό πληθυσμό και βεβαίως κάνουμε πλιάτσικο, λέει, και σήμερα. Ότι είμαστε πειρατές του Αιγαίου, έχουμε μαξιμαλιστικές επιδιώξεις και θέλουμε όλο το Αιγαίο και αυτοί που είναι μια μεγάλη γεωγραφική και υπηρετική δύναμη δεν τους δίνουμε τίποτε. Μας είπαν δηλαδή και πλιατσικολόγους. Θα ζητήσω συγγνώμη. Κύριε Δρόσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο και ήρθατε πάλι στο στούντιο του Μιλτέρ. Οι γνώσεις σας είναι ανεξάντλητες. Θα τα λέμε συχνά γιατί νομίζω ότι οι εξελίξεις θα μας υποχρεώνουν να προσφεύγουμε στις γνώσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρβουνόπουλε.